Καταρχάς, η πρώτη σκέψη όλων είναι να καταφέρουμε να ξεπεράσουμε όλη αυτή την κατάσταση που γίνεται σε όλο τον κόσμο, να σταματήσουν να υπάρχουν άλλοι άνθρωποι οι οποίοι αρρωσταίνουν, να έχουν όλη την υγεία τους, να ξαναγεμίσουν τα γήπεδα, να ξαναπεράσουμε όλοι όμορφες στιγμές δίπλα στους φιλάθλους μας, δίπλα στους ανθρώπους που αγαπάμε, να μην υπάρχει κανένας φόβος και από εκεί και πέρα και εμείς με τη σειρά μας να ευχηθώ να έχουμε την υγεία μας σαν ομάδα, ο καθένας ξεχωριστά, να μπορέσουμε να παλέψουμε για τους στόχους μας όσο δυνατόν καλύτερα γίνεται. Ξεκινώντας το παιχνίδι της Παρασκευής, θέλουμε να ξεκινήσουμε σίγουρα πολύ καλύτερα από ό,τι ξεκινήσαμε πέρσι και να παίξουμε ένα μπάσκετ το οποίο να το χαρούμε εμείς, να το χαρεί ο φίλαθλος κόσμος και να δίνουμε πάντα τον καλύτερο μας σε αυτό. Εντάξει, έχουμε μιλήσει πάρα πολλές φορές. Για τον καθένα ξεχωριστά, ο Ντούντα ήταν ένας προπονητής που έδωσε πολλά πράγματα που για μένα προσωπικά με βοήθησε πάρα πολύ. Ήταν σε ένα κρίσιμο, το πω έτσι, σταυροδρόμιο της ζωής μου που μου έδωσε μια τεράστια όθηση και ένα τεράστιο ένάφρασμα. Σίγουρα ιστορίες υπάρχουν πάρα πολλές. Πολλές από αυτές δεν λέγονται. Κάποιες από αυτές, εντάξει, είναι. Αυτή τη στιγμή ξέρεις, δεν μπορώ να επιλέξω μία. Ήταν πολλές καθημερινές στιγμές που ζήσαμε. Ήταν ένας άνθρωπος ο οποίος ήξερε πώς θα παίρνει το 100% από τον κάθε παίκτη και ξέχωρα από προπονητής. Ήταν και ένας ψυχολόγος που πάντα θα σε πιάνε και μετά την προπόνηση, σου μίλαγε. Θα ήξερε, είναι σαν να ήξερε ο κάθε παίκτης τι θέλει να ακούσει από τον προπονητή του και ήταν κάτι το οποίο το κάνει αρκετά καλά ο συγκεκριμένος προπονητής.